life is life, that's life. Sing a song of life. Every heart beats a miracle. Feel the rhythm growing day by day as we go. Look inside, your body is humming with a million drums that are drumming. Ooh. Your lungs get ready. Ooh. Celebrating the joy that's life. Here's life, here's life. Life is life, is life, that's life. Everything is singing, your life, my life. Living a piece of the melody. Ooh. Slowly bigger, bigger. Here's life, here's life, here's life. Take the road to wonder. Your life, my life. Where the wise and the wherefores hide. Ooh. Join us and discover. Celebrating the joy that's life. Here's life, here's life, that's life. Here's life, here's life, that's life. That's life. Here's life, here's life. Τα αυτιά μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε τη μαγεία της μουσικής. Αλλά τι συμβαίνει όταν παίζουμε κάποιο όργανο? Κάθε μουσικό όργανο δημιουργεί κύματα στον αέρα που μας περιβάλλει. Αυτά τα κύματα πίεσης εξαπλώνονται και αποτελούν αυτό που συλλαμβάνουμε με τα αυτιά μας σαν ήχο. Τα ηχητικά κύματα προκαλούν τη δόνηση του τυμπάνου του αυτιού. Το τύμπανο με τη σειρά του μεταδίδει το σήμα σε ένα μικρό κόκαλο που λέγεται σφύρα, το οποίο χτυπάει πάνω σε ένα άλλο κόκαλο γνωστό ως άκμονας. Ένα τρίτο κόκαλο, ο αναβολέας, μεταδίδει το ενισχυμένο σήμα προς το εσωτερικό του αυτιού. Εδώ βρίσκεται ο κοχλίας και αυτά τα υπερευαίσθητα τριχίδια, τα όργανα του κόρτη, που αντιδρούν σε κάθε δόνηση. Η όντα νατρίου πλέουν εδώ και εκεί σε κατάσταση ετοιμότητας. Μέσα στο κύτταρο υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα, όπως συμβαίνει βέβαια και με όλα τα άλλα κύτταρα που ήδη έχουμε εξετάσει. Αλλά όταν μπούμε μέσα στον πυρήνα, θα βρούμε το κέντρο του ελέγχου που είναι επιφορτισμένο με τη μέτρηση του ήχου. Κοιτάξτε, αυτά τα κύματα είναι μέσω πλάτους κάπου 80 δεσιμπέλ. Ας τα καταγράψουμε. Πολλώστε τα κύτταρα. Τα αγγελιοφόρα ή όντα νατρίου να μπουν μέσα να μεταδώσουν το σήμα. Δεν ακούω τίποτα. Και μου είχαν πει ότι θα δούλευα σε μονάδα μετάδοσης ήχων. Πολύ καλά σου είπαν. Τότε γιατί έχει τόση ησυχία? Γιατί εμείς είμαστε εντελώς κουφοί. Δεν ακούμε. Η δουλειά μας είναι να μεταδίδουμε ηχητικές δονήσεις, τη συχνότητά τους και το πλάτος τους. Κατάλαβα τι εννοείς. Μάλλον ο εγκέφαλος είναι αυτός που μετατρέπει τους ηχητικούς παλμούς σε ήχο. Ακριβώς. Κοίτα στην οθόνη. Κοίτα στην οθόνη. Βλέπεις τα τυχώματα εκείνου του κυτάρου? Παρατήρησε τα αγγελιοφόρα ή όντα νατρίου. Η δουλειά τους είναι να βοηθούν τους νευροδιαβιβαστές. Εντάξει, και προς τα πού? Νομίζω ότι εσύ ξέρεις. Τι χάος, ποιος μας οδηγεί τελικά? Το βρήκα, παιδιά. Πρέπει να πάμε από εδώ. Ελάτε. Πάμε. Ελάτε, σπρώξτε, σπρώξτε κι άλλο. Μερικά οι όντα δεν βάζουν τα δυνατά τους. Εγώ τα βάζω.
Δεν αφήνεις τα λόγια να σπρώξεις λιγάκι, ε! Προσέξτε, παιδιά! Κοντεύουμε! Ξεφορτώσω τους νευροδιαβιβαστές για το ακουστικό νεύρο! Μα πώς γίνεται! Κάνουμε καταγραφή όλων των δονήσεων! Τους περνάμε στον εγκέφαλο με τη μορφή παλμών και αμέσως του ακουστικού νεύρου! Ώστε αυτή είναι η ακοή! Μα, έχουμε πολλοί ακόμα. Βλέπεις, τα σήματα που στέλνουμε μπορεί να τερμινεύσει μόνο ο εγκέφαλος. Και το μήνυμά μας έχει ακόμα να ταξιδέψει μεγάλη απόσταση. Το μήνυμα μεταφέρεται στο εσωτερικό του νευρικού κυττάρου μέχρι να φτάσει στον πυρήνα, όπου βρίσκεται ένα κέντρο ελέγχου παρόμοιο με το δικό μας. Και όταν τα πράγματα έξω είναι ήσυχα, είναι ήσυχα και μέσα στο σώμα. Αρμονικό κύμα εδώ, μόλις 65 δεσιμπέλ. Σπίτι, η δουλειά σου είναι να μεταφέρεις τα μηνύματα, όχι να τα διαβάζεις. Πήγαινε τώρα στο 8ο ακουστικό νεύρο. Φιλόμους, έπρεπε να τους κλείσουν ισόβια. Λίγη ζωντάνια, βρε παιδιά, έχετε μήνυμα. Έτσι ο ηχητικός παλμός διατρέχει το νευρικό κύτταρο μέχρι που φτάνει στο τέλος του και πηδάει στο επόμενο. Έτσι το μήνυμα περνά από το ένα κύτταρο στο άλλο, μέσα στο ακουστικό νεύρο. Τελικά, ο παλμός φτάνει στον εγκέφαλο, όπου μετατρέπεται στον ήχο που ακούμε. Καλά, πολύ καλά. Δεν είναι υπέροχο? Δεν είναι παρά απλά ηχητικά κύματα, αλλά όταν τα συλλάβει το αυτί και τα επεξεργαστεί ο εγκέφαλος, γίνονται κάτι μαγικό. Ναι, το πώς τα καταφέρνει έτσι ο εγκέφαλος είναι μεγάλο μυστήριο και για μένα. Έλα, κουνήσου. Λένε ότι η μουσική καλμάρει τα πνεύματα, αλλά εγώ προσωπικά τη βρίσκω εξαιρετικά ξεσηκωτική. Thank you.
Φυρίγησε τους! Καθηγητά Αιμοσφαίρη, επάθατε ναυτία? Σας απασχολεί τίποτε, Πολοχαγέ? Έχω το προαίσθημα ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το τομέα, Κάπτεν. Θα μάθουμε σύντομα αν το προαίσθημά σου βγει αληθινό. Καθηγητά Αιμοσφαίρη, τι προκάλεσε αυτό το σεισμό? Βλέπεις, βρισκόμαστε στο τύμπανο του αυτιού. Αυτά εκεί τα κοκαλάκια, η σφύρα, ο άκμονας και ο αναβολέας μπορεί με να είναι τα μικρότερα κόκαλα του σώματος, αλλά ενισχύουν τους ηχητικούς παλμούς κατά 20 φορές. Βιαστείτε, παιδιά, κοντεύουμε. Όλο βιαστείτε και βιαστείτε είσαι. Εύκολο το λες, αλλά εδώ πέρα προχωρούμε στα τυφλά. Ούτε που είμαστε δεν ξέρουμε. Ξέρω πολύ καλά που είμαστε, νόητε. Είμαστε στην Ευσταχιανή Σάλπιγα. Αυτή συνδέει τη μύτη με το αυτή, όπου και θέλουμε να φτάσουμε. Και γιατί να πάμε στο αυτή, ε? Να σου πω το γιατί. Επειδή είναι πολύ ωραία και ήσυχο μέρος, όπου μπορούμε να μπούμε απαρατήρητοι. Κι αν αισθάνεστε τυχεροί που έχετε έναν τόσο έξυπνο αρχηγό όπως εγώ, θα ενορχιστρώσουμε μια καταπληκτική οτίτιδα. Ε, τι είναι αυτό? Βρε πανάσχετε, ούτε την οτίτιδα δεν ξέρεις. Ανόητε, η οτίτιδα είναι η μόλυνση του αυτιού που παθαίνουν τα παιδιά. Άντε τώρα, προχωράτε, ηλίθιοι. Περιμένετε, αυτό εκεί δεν μου αρέσει καθόλου. Καλευτείτε, παιδιά. Κοίτα, Κάπτεν, το προαίσθημά μου βγήκε αληθινό. Ναι, Πολοχαγέ, ας πλησιάσουμε. Προς όλα τα αντισώματα, παρουσιαστείτε αμέσως στη δεξιά Ευσταχιανή Σάλπικα προς απόκρουση μεγάλης δύναμης επιδρομέων σταφυλόκοκκου. Επαναλαμβάνω, παρουσιαστείτε αμέσως στη δεξιά Ευσταχιανή Σάλπικα προς απόκρουση μεγάλης δύναμης επιδρομέων σταφυλόκοκκου. Μήνυμα ελήφθη, ερχόμαστε, over. Γιατί είμαστε τυχεροί που έχουμε έξυπνο αρχηγό, σαν και του λόγου του θα μπαίναμε, λέω, παρατηρείτε. Η αποστολή εξετελέστη. Είμαστε ό,τι πρέπει για αυτούς τους αργόστροφους και σταφυλόκοκκους. Πραγματικά, Μέτρο, τους σταφυλόκοκκους πρέπει να τους νικάμε πάντα. Περίεργο, πόνο για το αυτί μου, αλλά τώρα μου πέρασε. Καλά τα πας με τα μαθήματα του πιάνου σου. Τέλειωσες τώρα? Πάμε να κάνουμε ποδήλατο. Καλή ιδέα. Να πάμε μέχρι το πάρκο και να γυρίσουμε. Ψυχή. Hey! Τον ηλίθιο κόντεψε να σκοτωθεί. Το σήμα του κινδύνου. Αυτός ο θόρυβος είναι πολύ δυνατός. 140 δεσιμπέλ προκαλεί πόνο. Καλύτερα να το μεταδώσουμε πηγόντως.
Περιμένετε, δεν γίνεται να χρησιμοποιήσουμε την συνηθισμένη οδό για θορύβους 140 δεσιμπέλ όπως αυτός. Αυτό που χρειαζόμαστε πηγόντως είναι ένα μήνυμα πόνου. Α, ευχαριστώ. Και τώρα τι κάνουμε, κύριε προϊστάμενε? Τόσα πολλά σήματα πόνου μαζί δεν είναι φυσιολογικά? Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος ή να στείλουμε κανένα μήνυμα να απομονωθούν τα αυτιά? Τέτοια απόφαση δεν μπορούμε να την πάρουμε εμείς. Πρέπει να τη χειριστούν οι από πάνω. Ας τους μεταδώσουμε λοιπόν αυτά τα σήματα πόνου. Δεν είναι δουλειά μας να τα εξηγήσουμε. Δουλειά μας είναι να τους τα στείλουμε. Γι' αυτό ας το κάνουμε. Τα πιάσα. Μην δουλεύω σαν σκλάβος και ότι κατάφερα. Ενώ κάτι εξυπλάκιδες είναι και αυτόν παίρνουν προαγωγή για την μονάδα άμεσης δράσης. Τι περιμένεις, ή μήπως έχει να κάνει με τη μόδα? Μήπως δεν είναι ιν να φοράει κανείς δερμάτινα και κράνος τη σήμερον ημέρα? Γιατί να μην το σκεφτώ πρωτύτερα? Περιμένετε και θα δείτε από εδώ και στο εξή θα γίνω παδός της τελευταίας μόδας εγώ, ναι! Του την έσκασε, έτσι! Hey! Κύριε Πουλισμάνε, αν αποφασίσετε να τους καταγγείλετε, εμείς θα έρθουμε για μάρτυρες. Αλυτόπεδα είναι. Το φανάρι ήταν κόκκινο. Τι, μα πράσινο ήταν. Μπορεί να έφαινε και λιγάκι προς το πορτοκαλί, έτσι δεν είναι, Στρόπι? Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με τι ταχύτητα νομίζετε πως πηγαίνετε? Μα δεν τρέχαμε. Άντε να είχαμε πιάσει τα 30, 40 το πολύ. Και υποθέτω πως η κόρνα σας είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς, έτσι? Ακόμα τσιρίζει μέσα στα αυτιά μου. Παραβίαση ορίου ταχύτητος, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και χρήση παράνομης συσκευής κόρνας. Για να δούμε τώρα την άδειά σας. Αν δεν μου τη δείξετε αμέσως, τότε να είστε σίγουροι ότι τη βάψατε. Υπερφόρτιση. Ήταν τόσο ήσυχα εδώ πέρα και τώρα δεν μπορώ να το αντέξω. Δεν υποφέρεται. Αυτή η φασαρία με έχει τρελάνει τελείως. Δεν την αντέχω άλλο, θα τρελαθώ. Αυτός ο θόρυβος θα με ξεκάρει. Θα με ξεκάνει. Όχι πριν τελειώσουμε όλα τα σηματά σου, νεαρέ. Εγώ δεν τα παίρνω όλα αυτά. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ πέρα, για να ακούσουμε. Σας ευχαριστώ. Καλύτερα να πηγαίνετε τώρα. Χωρίς να θέλω να φανώ άγενης, κύριε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Αγαπητέ μου νεαρέ, οι ήχοι δεν είναι παρά δονήσεις. Όταν οι δονήσεις γίνουν πάρα πολύ δυνατές, πονάνε. Και αυτό γιατί ο πόνος χρησιμεύει για σήμα κινδύνου. Σήμα γι' αυτό κινδύνου μας προειδοποιεί. Ναι, η ιστορία αρχίζει από την εποχή των σπηλαίων. Φυσικά τότε η ακοή μας ήταν πολύ προοξημένη. Φυσικά όλα αυτά έγιναν πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά ο ήχος εξακολουθεί να αποτελεί για μας έναν τρόπο προειδοποίησης. Πιερό! Καταλαβαίνω τον ήχο σαν προειδοποίηση, κύριε, αλλά ο πόνος τι σχέση έχει? Ο πόνος μας λέει ότι η ακοή μας κινδυνεύει. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Βλέπεις, τα κύτταρα υποδοχής είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και ο δυνατός θόρυβος μπορεί να τα καταστρέψει. Δεκαέξι.
17. 18. Σήμερα ξέρουμε πως να προστατευτούμε τους πολύ δυνατούς θορύβους, αλλά ορισμένοι από εμάς δεν έχουν συνέστηση το πόσο επικίνδυνοι είναι. Δυστυχώς υπάρχει αρκετά μεγάλη απώλεια ακοής. Δεν γίνεται τίποτα για να αποκατασταθεί αυτή η βλάβη. Στο μέλλον πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Να έχει την ένταση πολύ να κάνει χαμηλά για πολύ μικρότερες χρονικές περιόδους. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Ο υπερβολικός θόρυβος προκαλεί ένταση και καταστρέφει τα αισθητήρια κύτταρα του αυτιού. Η βλάβη δεν επανορθώνεται. Μήνυμα από το νευρικό σύστημα. Αυξήστε αμέσως τους καρδιακούς παλμούς. Μήνυμα από το λυμφατικό νευρικό σύστημα. Συσφίξτε τα τριχοειδή. Μήνυμα προς τις ενδοκρινείς αδένες. Αυξήστε την έγκριση αδρεναλίνης αμέσως. Αντί για την ώρα, νεαρέ μου, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κατάλαβες πάντως πως η ζημιά μπορεί να κάνει η ακοή σου ο δυνατός θόρυβος. Ελπίζω λοιπόν να προσέχεις πάρα πολύ τα αυτιά σου. Καλύτερα να κάνουμε αγώνα ποδηλασίας. Νικάει αυτός που θα χάσει πρώτος την ισορροπία του. Καλά, ας δοκιμάσουμε. Πάτησε στο πόδι σου, παίρνω ένα ρούμπο. Ένα. Δεν είναι και εύκολο να κρατήσει κανείς την ισορροπία του. Πώς κρατούμε την ισορροπία μας? Με τη βοήθεια των αυτιών μας. Ή για την ακρίβεια, ενός πολύ εξειδικευμένου τμήματός του, που λέγεται όργανο της ισορροπίας. Ο παλιός μας φίλος, ο καθηγητής Αιμοσφαίριος, ξαναγεί μερικά νεαρά αιμοσφαίρια στην περιοχή. Ας τους ακολουθήσουμε. Η ισορροπία μας είναι μια άλλη αίσθηση. Το όργανο της ισορροπίας μας αποτελείται από αυτούς τους ημικυκλικούς σωλήνες. Κοιτάξτε, πάνε εύκολο, ισορροπώ! Ναι, άσε με κάτω, παλιό μπουταλά! Πώς σας φάνηκε, ε? Όπως σας έλεγα λοιπόν και πριν... Τι προκάλεσε αυτό το σεισμό, καθηγητά? Μάλλον κάποια κίνηση του κεφαλιού. Όταν το κεφάλι μετακινηθεί, τα αισθητήρια κύτταρα μέσα στους ημικυκλικούς σωλήνες ανοιχνεύουν αυτή την κίνηση. Κατεγράφει κίνηση. Το κεφάλι έγινε μπροστά κατά 15 μοίρες. Αφήστε τα γελιοφόρα ή όντα νατρίου να ενεργοποιήσουν τους νευροδιαβιβαστές. Πρέπει να αναφέρω ότι το οπτικό πεδίο έχει χαμηλώσει, κύριε. Έχω μήνυμα από τους μυες του λαιμού. Το κεφάλι έχει γύρει ελαφρώς. Σύμφωνα με αυτό το μήνυμα, αυξάνεται η πίεση στο αριστερό πόδι. Έλα, γιατί δεν μπαίνεις μέσα? Α, τώρα είναι καλύτερα. Εσύ είμαι από τους ημικυκλικούς σωλήνες. Το κεφάλι έγινε 15 μοίρες μπροστά. Ναι, αυτό. Μου φαίνεται ότι πρέπει να στρίψει το τιμόνι. Ή να πατήσει κι άλλο πετάλι. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προχωρήσει προς τα μπρος. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά, κύριε Πρεστάμενε. Α, λείπουν οι φλιαρίες. Η δουλειά μας είναι να στείλουμε ό,τι πληροφορίες λαμβάνουμε πάνω.
Κι αν καθυστερήσουμε θα πέσει από το ποδήλατο. Κουνηθείτε λοιπόν. Εμπρός λοιπόν. Το αυτί είναι το όργανο της ακοής. Αλλά όχι μόνο. Με αυτό το όργανο και τους ημικυκλικούς του σωλήνες αποτελεί και το όργανο της ισορροπίας. Χωρίς τα αυτιά μας δεν θα μπορούσαμε καν να σταθούμε όρθιοι. Όχι να κάνουμε ποδήλατο κιόλας.